Η εφημερίδα σύμβολο του απόδημου ελληνισμού αφήνει για πάντα το στίγμα της στο ελληνοκρατούμενο Queens. Ο λόγος για τον εθνικό κήρυκα που απέκτησε και επίσημα την δική του οδό στη συμβολή της 37 Avenue με την 30 Street. Αυτό που συνέβη σήμερα είναι ιστορικό. Και είναι ιστορικό όχι μόνο για την εφημερίδα. Είναι κυρίως ιστορικό για την ομογένεια. Ασφαλώς, η τοποθεσία δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς αποτελεί το σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκονται από το 2005 τα ιδιόκτητα γραφεία του Εθνικού Κήρυκα. Εκεί, όπου εξακολουθεί και γράφεται μια ιστορία που διαρκεί ήδη 101 έτη από την ημέρα που η εφημερίδα πρωτοβγήκε στα περίπτερα και αποτέλεσε το πρώτο αποκούμπι του Έλληνα ομογενή των Ηνωμένων Πολιτειών. The National Herald is such an important paper, not only here in America, it is the most important Greek-American paper. It is read all the way across the country. And I have been campaigning for, I won't get for a candidate, and when I go into the cities, they know me. I say, how do you know me? The Herald, they read the Herald across this whole country. They read it in Greece. It is the most important paper in Greece. It is an incredible community treasure. Συνδυάζει υψηλής ποιότητος αρθρογραφία, αλλά και μέσου τύπου δημοσιεύσεις, είτε διαφημιστικές, είτε ακόμη και κάνει και ένα καθήκον να μας ενημερώνει για κάτι που είναι μέρος της ζωής και είναι θάνατοι, μνημόσυνα, γάμοι, κυρίες. Είναι μια πολύ μεγάλη κοινωνική ομογενειακή υπηρεσία. Μεγάλη μέρα για τον Εθνικό Κήρυκα, μεγάλη μέρα για την ομογένεια. Αναγνωρίζεται ένας θεσμός πια της ομογένειας, γιατί ο Εθνικός Κήρυκας δεν είναι απλώς μια επιχείρηση. Είναι ένας θεσμός της ομογένειας από την πόλη της Νέας Υόρκης και ονομάζεται ο δρόμος, μετονομάζεται σε Εθνικός Κήρυκας και μάλιστα στα ελληνικά. Πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλη μέρα για μας σαν Έλληνες, Ελληνοαμερικανοί. Το κάτι που δεν το πιστεύουμε σε ελληνικά γράμματα, σε μία οδό, εδώ στην Αστόρια, είναι κάτι πολύ special και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και ήρθαν από τον κύριο Διαμαντάρη και άλλα 100 χρόνια, γιατί τώρα είμαστε με αυτό το σύμβολο, είμαστε εδώ για πάντα και όλοι ξέρουν τι είμαστε οι Έλληνες και τι μπορούμε να κατορθώσουμε. Και αισθάνομαι ότι με την πράξη αυτή δικαιώνουμε τις γενιές των ομογενών που ήρθαν σε αυτή τη χώρα, αγωνίστηκαν, δούλεψαν σκληρά, αλλά φρόντισαν να μην χαθεί ούτε η γλώσσα, ούτε η θρησκεία, ούτε οι παραδόσεις και ο πολιτισμός. Η πινακίδα της ονομασίας που προστέθηκε κάτω από αυτήν τη 30 Street έχει μια συμβολική ιδιαιτερότητα, καθώς αναγράφει το όνομα του Εθνικού Κήρυκα και στα ελληνικά. Πρόκειται για την πρώτη στην πόλη της Νέας Υόρκης, η οποία είναι γραμμένη και στην ελληνική γλώσσα. We're very proud to have this important business and institution here in our district, and very, very proud that as the National Herald turns almost 101 in a couple of days. Η οδός αυτή, η οδός Εθνικού Κήρυκα, είναι ένα από τα επιτεύγματα της ομογένειας σε αυτή τη χώρα και ένα από τα μνημεία τα οποία στον αιώνα τον άπαντα θα καταμαρτυρούν την παρουσία των ομογενών και την προσφορά τους σε αυτή την πόλη και σε αυτόν τον τόπο. Over 100 years here in our city. Making sure that our community has the news, both foreign and domestic. What's going on back home in Greece and Cyprus, and what's going on in Athens Square Park. And we need to make sure that this connection is never severed. Για μένα είναι πολύ μεγάλη μέρα σήμερα, επειδή υποστηρίζω και φυσικά τον Αντώνη και τον Εθνικό Κήρυκα, αλλά είναι κάτι το διαφορετικό, είναι κάτι που μπορούμε να καταφέρνουμε μέσα στο αμερικάνικο χώρο που ζούμε. Με την ελληνική λέξη που βγήκε Εθνικός Κήρυκας, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει όποιος να είναι. Από την πλευρά του, ο εκδότης του Εθνικού Κήρυκα Αντώνης Διαμαντάρης έστειλε μήνυμα στους απόδημους Έλληνες προκειμένου να εξακολουθήσουν να στηρίζουν την εφημερίδα και τα ομογενειακά μέσα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα πρέπει να τα θεωρούν δεδομένα. Θα ήθελα όλοι οι ομογενείς να γνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να στηρίζουν τα ομογενειακά μέσα ενημέρωση, διότι στο τέλος της ημέρας αυτά είναι που εκφράζουν τον καημό, την επιτυχία, την αγωνία
του Έλληνα της Αμερικής. Ο Εθνικός Κήρυξης με το να επιμένει στο θέμα της ελληνικότητας και της ορθοδοξίας προσφέρει αυτόν τον τεράστιο ρόλο διατηρήσεως μιας συνεχείας η οποία σε προχωρημένα έθια με την Ευρώπη έχει διακοπεί πολύ νωρίς. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κύριος Δημήτριος, η Ομοσπονδιακή Βουλευτής Κάρολιν Μαλόνι, ο επικεφαλής της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου James Van Bremer, ο ομογενής Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Κωνσταντινίδης, η Γενική Πρόξενη Ελλάδος και Κυπριακής Δημοκρατίας Γεώργιος Ηλιόπουλος και Βασίλειος Φιλίππου αντίστοιχα, η μόνιμη αντιπρόσωπη Ελλάδος και Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ Εκατερίνη Μπούρα και Νικόλαος Εμιλίου, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού κόσμου, των μέσων ενημέρωσης και της ελληνικής κοινότητας της Νέας Υόρκης.